Πώς ήτανε? Θέλω, μην έγινε τίποτα. Δεν κατάλαβα κάτι, γιατί συνέχεια μου έλεγε ότι το έλειπα και πότε θα πάω. Μου έκανε εντύπωση ότι μιλήσαμε πολύ λίγο χρόνο, 3 λεπτά μόνο. Και μου το έκλεισε απότομα. Συνεχίζαμε και μιλάγαμε, τι 29, τι 30, ούτε κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένα. Πάντα εμένα μου έλεγε άμα είχε κάτι, έλεγε, του μιλούσε, αυτό δεν κατάλαβα τίποτα. Στη μεταξύ σας σχέση ήταν βίαιος? Όχι, ποτέ. Είναι η τελευταία συνομιλία του Έλληνα κατηγορούμενου με τη σύντροφό του την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου. Είχαν περάσει 5 ημέρες από τη δολοφονία της Ελένης. Εκείνος ήταν απόλυτα ψύχρεμος. Είχε το θράσος, ενώ ήξερε ότι είχε βρεθεί το πτώμα της άτυχης φοιτήτριας, να λέει τρυφερά στη σύντροφό του ότι του έλειπε. Η κοπέλα είναι σε σοκ. Για ευνόητους λόγους έχουμε αλλοιώσει τη φωνή της. Για μένα έχει πέσει η γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν έχω λόγια τι να πω με αυτό που έχουν γίνει. Δεν το έχω αντιληφθεί ακόμα ότι έχει γίνει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι όνειρο και ότι θα ξυπνήσω. Έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι μπορούσε στη θέση της Ελένης να είσαι εσύ? Σου έχει περάσει από το μυαλό μετά από αυτά που έμαθες? Μου έχει περάσει.